προφανώς καταψηφίζουμε, γιατί αυτό το έργο εντάσσεται στο συνολικό έργο της αναβάθμισης εντός ή εκτός εισαγωγικών του ελληνικού. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με αυτό το έργο. Το έχουμε πει σε πολλές συνεδριάσεις, από το 18 αν θυμάμαι καλά. Τον Απρίλιο του 24 είχε μιλήσει η Εύη Γεωργιάδου. Στην προηγούμενη περίοδο είχε μιλήσει η Στέλλα Βαλαμάνη. Έχουμε μιλήσει για το έργο αυτό συνολικά. Τώρα μιλάμε για τη μαρένα του Αγίου Κοσμά, αλλά μια και μιλάμε και για τον Άγιο Κοσμά, το είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, η δικιά μου γενιά ήταν από Κούμπι ο Άγιος Κοσμάς. Πέραμε δύο συγκοινωνίες, μάλλον ήταν καλύτερες τότε από τώρα. Στην αίσθηση τώρα που το λέω μου δημιουργείται, έχουμε και τέτοιους αναχρονισμούς. Και πηγαίναμε εκεί πέρα, ας πούμε, μαζικός αθλητισμός. Αξιοποιήθηκε μετά και για τον πρωταθλητισμό κτλ. Το αποτέλεσμα το ξέρουμε. Έγιναν μεγάλοι αγώνες στην περιοχή. Και αυτό που θέλω να πω σε αφορά τη θέση μας, μείναμε σταθεροί εμείς σε αυτή τη θέση σε όλες τις εξελίξεις. Σε όλες τις εξελίξεις. Ότι αυτό το πάρκο είναι απαράδεκτο, μην πω άλλες εκφράσεις πιο βαριές, να μην αποδοθεί στο λαό με όποιο τρόπο για λαϊκές δράσεις. Ψυχαγωγία, πάρκα, πολιτισμός κτλ. Και προσέξτε να πω κάτι, επειδή ακούγονται πολλές προθέσεις. Μάλιστα είπε και ο Δήμαρχος πριν ότι εδώ θέλουμε να κάνουμε ένα Άγιο Κοσμά, ας πούμε, στην Πετρούπολη, έτσι. Λέω για τις αθλητικές δράσεις, δεν λέω για τη Μαρίνα. Αλλά επειδή ακουστήκανε και μπορεί να υπάρχουν πραγματικά καλές προθέσεις, υπάρχει όμως μια σύγκρουση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και συσχετισμοί. Δηλαδή, ποια είναι η σύγκρουση, να το πω. Δεν μπορεί, ας πούμε, από τη μία να βοά ο κόσμος με τους πληστηριασμούς. Δηλαδή, να σε διώχνουν από το σπίτι σου. Να θες να κάνεις σπίτι, μια νέα οικογένεια. Και το μισό μέρος του μισθού σου και παραπάνω, ας πούμε, να πηγαίνει, ας πούμε, για τον Νίκη. Και εκεί στο ελληνικό. Σε μια περιοχή σαν την Αττική, που ασφιχτιά για ελεύθερους χώρους, να γίνεται χώρος για πολυτελείς κατοικίες, για πλούσιες κατοικίες. Αυτή την αντίφαση δεν θα τη λύσει. Πώς να σας το πω, δεν θα τη λύσουν οι καλές μας προθέσεις, οι απόψεις μας. Είναι μια αντίφαση που βρίσκει την έκφρασή της. Εμείς, ξέρετε, παρακολουθείτε, μας παρακολουθείτε νομίζω συνάδελφοι, εμείς κοιτάμε και επιστημονικά τις μελέτες. Και οι ίδιοι παρακολουθούμε και έχουμε ομάδα πίσω που μας βοηθάει και έχουμε άποψη. Για τις μελέτες. Το γνωρίζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο και οι υπηρεσίες του. Δεν πρόκειται για αυτό εδώ πέρα τώρα όμως. Πρόκειται για ένα αίτημα. Όταν σταμάτησε το παλιό αεροδρόμιο εκεί, να γίνει ένας χώρος πραγματικά λαϊκής απόλαυσης και τελικά γίνεται ένας χώρος για μάναιη. Αυτή είναι η πραγματικότητα της σύγκρουσης. Και επειδή την άλλη φορά είπατε, κύριε Περιφερειάρχα, ότι όσοι, ας πούμε, είπαν αυτή την άποψη, χάσανε στις δημοτικές εκλογές, θυμηθείτε τη φρενίτιδα των Ολυμπιακών Αγώνων. Τι γινόταν τότε, δεν τολμούσες. Εμείς θυμάμαι στην Νίκαια, είμαστε οι μόνοι που σηκώσαμε και είπαμε όχι εδώ πέρα η άρση βαρών. Και αποδείχτηκε ότι ήταν λάθος. Τι έχουν γίνει όλα αυτά τα έργα, αφήνω τα χρήματα που δαπανηθήκανε. Τι έχουν γίνει όλα αυτά. Σε μια φρενίτιδα, ας πούμε, της Ολυμπιακής Ελλάδας και τα λοιπά και της Ολυμπιακής Αθήνας. Λοιπόν, εμείς κοιτάμε με προσοχή αυτό που σας είπα. Τι εξυπηρετεί το λαό. Αυτό το πάρκο, όπως αναπτύσσεται και οι μαρίνες του δίπλα, μόνο το λαό δεν εξυπηρετούν. Καταψηφίζουμε προφανώς.